για τον Βροντάτο. Στην ενημέρωση που σας κάνω, σας λέω είναι ο Βροντάτος. Θα προχωρήσουμε όπως είχαμε πει με τον σχεδιασμό της παρακάμψεως, όπως την είχαμε σχεδιάσει. Μία μελέτη θα πάνε στις τάξεις του 1.400.000 σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Σε πρώτη φάση θα δώσουμε έμφαση στο πρώτο κομμάτι του δρόμου και συνεχεία στο δεύτερο. Η μελέτη θα είναι πλήρης. Επίσης θέλω να πω ότι για την παράκαμψη του Χαλκιούς, ότι περιμένουμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, έχουμε κάνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, επιδώσαμε στους κατοίκους τα ειδοποιητήρια για την αποζημίωση. Περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, μην κάτι αλλάξει από το Συμβούλιο Επικρατείας, όμως πληροφορηθήκαμε πριν από δύο μέρες ότι έγινε και νέα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο, που κατά την αντίληψή μου είναι απαραίτητο, θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή. Κύριε Περιφερειάρχα, επειδή ακούω ότι διάφορα ονόματα και σενάρια και συνδυασμοί ενόψη εκλογών, εσείς αρχίζετε να κλείνετε ψηφοδέλτια από τώρα για τις εκλογές. Θα το πω λίγο εφαντικά. Εάν οι εκλογές γινόντουσαν αύριο, είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε το ψηφοδέλτιο. Έχουμε μεγάλη προσφορά από ονόματα, είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε. Δεν το κάνουμε ακόμη, θα το κάνουμε έναν καιρό το δέονται. Έχετε να σου μιλήσει κάτι για τους πιθανούς υποψήφιους, ήδη ο κ. Μαρίνης, και δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιος άλλος. Τους τιμούμε όλους τους υποψηφίους. Πιστεύουμε ότι ενισχύουν τη δημοκρατική διαδικασία με την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, εάν συμμετάσχουν στη διαδικασία.